Γεια σε όλους σας και καλώς ορίσατε στο Retro News. Το σημερινό Retro News θα είναι κάπως ιδιαίτερο, μιας και μέσα σε αυτό το βίντεο θα προσθέσω και τα μεταγραφικά νέα. Θα μου πεις, Γιώργο, γιατί θα φτιάξεις τα μεταγραφικά νέα έτσι, αφού κάθε φορά κάνεις ένα ξεχωριστό βίντεο. Λοιπόν, επειδή δεν ήταν τόσο πολλά τα μεταγραφικά νέα, είπα να τα εντάξω σε μια μεγάλη λίστα με άλλα νέα από το χώρο του ποδοσφαίρου. Πιστέψτε με, δεν θέλετε να βγάζω πάρα πολλά βίντεο με πάρα πολλές πληροφορίες. Βγάζω ένα βίντεο, σας τα έχω όλα μέσα και πολύ σύντομα θα βγει και άλλο με καινούργιες πληροφορίες, έτσι ώστε και να είστε ενημερωμένοι και να περνάτε καλά και να μην μπουχτίζετε κιόλας. Ή απλά αυτή είναι η δικαιολογία μου για να φτιάξω ένα λιγότερο βίντεο, γιατί πρέπει να προετοιμαστώ, γιατί την άλλη εβδομάδα βγαίνω κι εγώ σε άδεια ο άνθρωπος. Μερικές φορές είμαι πολύ ξεκάθαρος μαζί σας και αυτό δεν ξέρω αν είναι και τόσο καλό, αλλά δεν θέλω να πολυλογώ γιατί δεν μου αρέσουν οι μεγάλες εισαγωγές. Πάμε να δούμε τα Retro News. Θα ξεκινήσουμε τα Retro News με την πρόκριση της ΑΕΚ εναντίον της Δυναμό Ζάγκρεμπ. Οι κυτρινόμαυροι κατάφεραν να ξεπεράσουν το εμπόδιο της Δυναμό Ζάγκρεμπ στα προκριματικά, ερχόμενοι 2-2 στο δεύτερο παιχνίδι, ενώ στο πρώτο παιχνίδι είχαν έρθει 2-1. Οι σωτήρες σε αυτό το παιχνίδι ήταν ο Αραούχο και ο Βίντα, οι οποίοι μετά το 90 κατάφεραν να ισοφαρίσουν το κατά τους 2-0, το οποίο είχε έρθει από τον Σούταλο στο 45-1 και τον Λιούμπιτσιτς στο 65. Ο Αραούχος το 90-2 έκανε το 2-1 αρχικά, ενώ ο Βίντα αποτελείωσε την Δυναμό Ζάγκρεμπ στο 90-11. Μια ωραία στιγμή του παιχνιδιού ήταν η φωτογραφία του Μιχάλη από το πέταλο των οργανωμένων οπαδών της ΑΕΚ. Μιλήσαμε για την ευρωπαϊκή πρόκριση της ΑΕΚ, τώρα πάμε να μιλήσουμε για τα παιχνίδια τα οποία έγιναν στη Super League στην πρώτη αγωνιστική. Το παιχνίδι ανάμεσα στο Βόλο και τη Λαμία την Παρασκευή 18 Αυγούστου άνοιξε το πρωτάθλημα. Τελικό αποτέλεσμα 2-2. Την Κυριακή υπήρξαν και άλλα παιχνίδια. Ο ΠΑΣ Γιάννενα νίκησε με 3-0 την Κηφισιά, ο Όφη κέρδισε με 3-2 τον Άρη, ο ΠΑΟΚ κέρδισε με 3-0 τον Αστέρα Τρίπολης και ο Ολυμπιακός κέρδισε με 2-0 τον Πανσεραϊκό. Μένουν άλλα δύο παιχνίδια ανάμεσα στην ΑΚ και τον Πανετολικό και ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ατρόμητο. Φεύγουμε τώρα από το ελληνικό πρωτάθλημα και πάμε στα πιο ενδιαφέροντα αποτελέσματα που υπήρχαν από τα πρωταθλήματα της Ευρώπης. Η Premier League είχε κάποια ενδιαφέροντα μάτς αυτή την εβδομάδα. Η Tottenham κέρδισε με 2-0 τη Manchester United, η West Ham κέρδισε με 3-1 τη Chelsea, η Manchester City κέρδισε με 1-0 τη Newcastle, στη Γαλλία η Toulouse ήρθε 1-1 με την Paris Saint-Germain και στη Γερμανία η Werder Bremen ήρθε 0-4 με την Bayern. Αρχικά ποιος περίμενε να χάσει η Chelsea από τη West Ham με 3-1, δηλαδή οι νέοι ποδοσφαιριστές της ομάδας δεν έδειξαν και τόσα πολλά. Η Manchester United ήταν προφανώς κατώτερη της Tottenham, η Tottenham έπαιξε πολύ καλύτερα και δεν το περίμεναν από την αλήθεια. Από την άλλη στη Γαλλία η Toulouse ήρθε 1-1 με την Paris από γκολ του Mbappé, ο οποίος μπήκε ζεσταμένος μέσα στο παιχνίδι για να δείξει ότι εγώ παιδιά σας αγαπάω. Και το 0-4 ανάμεσα στη Werder και την Bayern έδειξε την ικανότητα του Harry Kane στο να σκοράρει, να μοιράζει και γενικότερα να είναι ο Harry Kane. Εξάλλου αυτό το γκολ ήταν και το πρώτο του γκολ με την ομάδα. Τώρα προχωράμε και πηγαίνουμε στα νέα από όλο τον κόσμο. Ο Λίονελ Μέση έγινε ο ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει κατακτήσει τα πιο πολλά τρόπαια στην καριέρα του, κατακτώντας το 44ο του τρόπαιο στην Αμερική. Η Ίντερ Μαϊάμι ήρθε 1-1 στην κανονική διάρκεια εναντίον της Νάσβιλ και την κέρδισε με 19 στα πέναλτι για να κατακτήσει το Leagues Cup. Ο Αργεντίνος ήταν αυτός που πέτυχε ουσιαστικά τον γκολ της ισοφάρισης για την ομάδα του και κατέκτησε άλλο ένα τρόπαιο όντας ο πρωταγωνιστής. Τη λίστα με τους ποδοσφαιριστές που έχουν κατακτήσει τα πιο πολλά τρόπαια στην καριέρα τους κατάφερε να ξεπεράσει τον Ντάνιελ Άλβες και έγινε ο πρώτος με 44 τρόπαια. Μπορώ να πω ότι δεν υπάρχει κάτι ακόμα που να μπορούμε να πούμε ότι αυτός ο παίκτης δεν έχει κατακτήσει. Εκτός από κάποια που έχει κάνει ο Ρονάλντο, τα οποία θέλω να τα αναφέρω σε άλλα βίντεο, αλλά τα έχω αναφέρει και σε ένα βίντεο Ρονάλντο εναντίον Μέση, οπότε μπορείτε να μπείτε για να το τσεκάρετε. Μιας και είπα Ρονάλντο, και ο Πορτογάλος κατάφερε να κατακτήσει και αυτός ένα τρόπαιο στη Σαουδική Αραβία, το Salman Cup. Σαλμάν είναι αυτός ο κυριούλης που έχει τη Newcastle με τα πολλά λεφτά. Ναι, είναι το δικό του τρόπαιο εκεί πέρα στη Σαουδική Αραβία. Βέβαια, μετά από αυτή την κατάκτηση, η Al Nassr είχε δύο συνεχόμενες ήττες στο πρωτάθλημα. Κάτι το οποίο στεναχώρησε τον Ρονάλντο, αλλά τον χαροποίησε ιδιαίτερα το ότι έφτασε τους 600 εκατομμύρια followers στο Instagram. Αυτό το επίτευγμα τον έκανε τον άνθρωπο με τους πιο πολλούς followers στην πλατφόρμα του Instagram και νομίζω τους πιο πολλούς followers γενικά στον πλανήτη, από όλους. Πάμε τώρα στο παγκόσμιο κύπελο γυναικών. Και θα μου πείτε ρε φίλε, εγώ δεν παρακολούθησα παγκόσμιο κύπελο γυναικών και δεν θα σας πω ψέματα. Ούτε εγώ παρακολούθησα πολύ παγκόσμιο κύπελο γυναικών. Αυτό όμως που έγινε μετά τον τελικό ήταν σημαντικό. Στον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου, η
Ισπανία αντιμετώπισε την Αγγλία και την νίκησε με 1-0 με γκολ της Καρμόνα στο 21ο λεπτό. Η Ισπανία σήκωσε το παγκόσμιο κύπελο, η ποδοσφαιρίστρια αυτή ήταν ιδιαίτερα χαρούμενη που κατάφερε να πετύχει το μοναδικό γκολ του τελικού, αλλά μετά το παιχνίδι την ενημέρωσαν ότι ο πατέρας της πέθανε. Κοιτάξτε τώρα τα δύο αντίθετα. Να είσαι ο πιο χαρούμενος άνθρωπος στη γη γιατί πέτυχες το νικητήριο γκολ της χώρας σου για το παγκόσμιο κύπελο και να σε ενημερώνουν ώρες μετά ότι πέθανε ο γονιός σου, δηλαδή είναι σκληρό. Φεύγουμε τώρα από το παγκόσμιο κύπελο γυναικών για να μιλήσουμε λίγο για τον Τζουντ Μπέλιγχαμ. Είναι τελικά ο Τζουντ Μπέλιγχαμ μια μεγάλη ντίβα? Σύμφωνα με την Daily Mail, οι πρώην συμπαίκτες του Μπέλιγχαμ στην Dortmund χαίρονται πάρα πολύ που έφυγε αυτός ο ποδοσφαιριστής από την ομάδα, μιας και ήταν μια πολύ μεγάλη ντίβα. Η Daily Mail αναφέρει, σύμφωνα με αναφορές των πρώην συμπαικτών του Μπέλιγχαμ, ότι ο παίκτης αυτός ήθελε να είναι το κέντρο της προσοχής, χαιρετούσε τους φίλους της ομάδας ξεχωριστά από την υπόλοιπη ομάδα για να ξεχωρίζει ο ίδιος, είχε πάντα πολλές απαιτήσεις από όλους και γενικότερα χαϊδευότανε και στον αγωνιστικό χώρο αλλά και στα αποδυτήρια. Αυτή τη στιγμή με τη Real Madrid ο Μπέλιγχαμ τα πάει εξαιρετικά, μιας και σε δύο παιχνίδια έχει σκοράρει 3 γκολ και έχει μοιράσει μία assist. Αν όντως είναι έτσι όπως αναφέρουν, τότε δεν νομίζω να περάσει και τόσο καλά στη Real όσο καλός παίκτης και να είναι. Θα μου πείτε, όπως μου είπατε και στο TikTok, ότι οι φίλοι είναι 19-20 χρονών, είναι λογικό, μπορεί να πήρανε και λίγο τα μυαλά του αέρα. Το να είσαι αρχηγός σε τέτοια ηλικία δεν είναι και τόσο φυσιολογικό και θα συμφωνήσω μαζί σας. Έχουμε το σεβασμό στον ποδοσφαιριστή, αλλά σιγά σιγά πιστεύω πως στη Real θα μάθει και αυτός να σέβεται σε περίπτωση που δεν το έκανε στην Dortmund. Όχι, αλήθεια, θα μάθει να σέβεται στη Real. Μέχρι τώρα αγωνιστικά πάντως θα πάει πολύ καλά. Σε δύο παιχνίδια έχει 3 γκολ και 1 assist. Φεύγουμε από τον Μπέλιγχαμ για να πάμε σε έναν άλλο Άγγλο, τον Greenwood. Ο Greenwood, όπως φαίνεται, τέθηκε οριστικά εκτός Manchester United μετά την οργή από τις αντιδράσεις του κόσμου για τις πράξεις του. Αν και οι κατηγορίες προς το πρόσωπο του Greenwood πριν από κάτι μήνες έλαβαν τέλος, δηλαδή η κοπέλα της πήρε πίσω, ο κόσμος της United είναι ιδιαίτερα νευριασμένος, μιας και ο παίκτης δεν αθωώθηκε, απλά απαλλάχθηκε. Σύμφωνα με τα μέσα της United, όσο και αν προσπάθησε η ομάδα να τον κρατήσει, να τον ξαναεντάξει μέσα ή να τον στείλει δανεικό ή γενικότερα να τον έχει στην ιδιοκτησία της, οι φίλοι της ομάδας δεν θέλουν κάτι τέτοιο, θέλουν ποδοσφαιριστές με ηθική. Καλά, να θυμίσω κάτι παίκτες όπως ο Giggs που ήταν στη Manchester United. Τέλος πάντων, τα αφήνουμε αυτά και μένουμε στην είδηση ότι τελικά ο Greenwood φεύγει από τη United. Και μιας και ανέφερα μια τέτοια πληροφορία που έχει κάπως να κάνει με μεταγραφικά, πάμε στα μεταγραφικά νέα. Στα μεταγραφικά νέα της Δευτέρας δεν σας έχω πάρα πολλά νέα, αλλά σας έχω ενδιαφέροντα νέα. Η Al Nassr ήρθε σε συμφωνία με τη Manchester City για να μπορέσει να πάρει τον Laporte. Η Manchester City θα λάβει 23 με 24 εκατομμύρια και ο κεντρικός αμυντικός θα μείνει στην ομάδα μέχρι τον Ιούνιο του 26. Άλλος ένας παίκτης που θέλει να φύγει από τη City και από ό,τι φαίνεται έχει έρθει σε συμφωνία είναι ο Joao Cancelo, ο οποίος σύμφωνα με τον Fabrizio Romano τα έχει βρει με την Μπαρτσελόνα και η ομάδα του τα έχει βρει με την Μπαρτσελόνα. Ο Ziyech υπέγραψε με τη Galatasaray σε έναν δανεισμό, ο οποίος έχει και οψίον αγοράς. Τώρα, μια ενδιαφέρουσα μεταγραφική πληροφορία είναι ότι ο Harry Maguire κατάφερε, και λέω κατάφερε, να μείνει στη Manchester United. Η West Ham έδινε 30 εκατομμύρια για να μπορέσει να πάρει τον Maguire. Ναι, είναι παράλογο. Παρ' όλα αυτά ο ποδοσφαιριστής τους γλίτωσε, εμέσως πλην σαφώς γιατί δεν ήθελε να πάει εκεί πέρα, ήθελε να κρατήσει τη θέση του στη United. Η ομάδα τον κράτησε, του λέει εντάξει θα σου δώσουμε άλλη μια ευκαιρία, δεν ξέρω γιατί. Και η West Ham στράφηκε αλλού και θέλει τώρα να πάρει τον Μαυροπάνο. Η West Ham έχει κάνει μια πρόταση στην ομάδα του Μαυροπάνου, 20 εκατομμύρια συν 5 εκατομμύρια μπόνους. Προχωράμε σε άλλον έναν ποδοσφαιριστή που θα φύγει από την Αγγλία για να πάει όμως στη Σαουδική Αραβία. Μιλάω για τον Αλεξάνδαρ Μίτροβιτς, ο οποίος μέχρι τώρα έπαιζε στη Φούλαμ. Όπως όλα δείχνουν, η Φούλαμ συμφώνησε με την Αλ Χιλάλ για να πάρει τον Μίτροβιτς. 50 εκατομμύρια είναι το ποσό που θα δοθεί στην αγγλική ομάδα και ο παίκτης θα κάτσει μέχρι τον Ιούνιο του 2026. Μια ενδιαφέρουσα πληροφορία είναι ότι η Αλ Ιτιχάντ θέλει τον Βαράν. Σύμφωνα με πάρα πολλές φήμες από την Αγγλία, πιο συγκεκριμένα από την Daily Express, ο Ραφάλ Βαράν είναι ένας μεταγραφικός στόχος για την ομάδα του Εγκολό Καντέ και του Μπενζεμά, την Αλ Ιτιχάντ. Θέλω να φύγω λίγο από όλες αυτές τις πληροφορίες για τη Σαουδική Αραβία, αν δεν σας πειράζει, να μιλήσουμε και καμιά μεταγραφή της προκοπής. Ο Ζανιόλο τελικά έφυγε από τη Γαλατασαράι για να υπογράψει με την Άστον Βίλα. Αυτό, όπως φαίνεται και από ό,τι η ομάδα δείχνει, είναι ένα μεγάλο βήμα για την καριέρα του.
Τώρα θα σας μιλήσω για κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον, το οποίο είναι ανάμεσα στη West Ham και τη City αυτή τη φορά. Η Manchester City είχε στοχεύσει τον Lucas Paqueta της West Ham, αλλά τελικά αυτή η μεταγραφή δεν μπόρεσε να γίνει. Πάμε να δούμε γιατί. Ο Paqueta από ό,τι φαίνεται εμπλέκεται σε κάποια στοιχηματικά ζητήματα. Οι αγγλικές αρχές εξετάζουν τον Paqueta για πιθανά στοιχηματικά παιχνίδια που κάνει ο ποδοσφαιριστής για να κερδίζει πιο πολλά φράγκα. Λόγω αυτής της έρευνας των αγγλικών αρχών, η Manchester City δεν προχώρησε περαιτέρω, γιατί σου λέει άμα πάρω τον ποδοσφαιριστή εγώ, γίνει όλη η διαδικασία. Και μετά τον εχώσουν στη φυλάκα, τι να τον κάνω και να χαλάσω και να κάνω λεφτά. Ήρθε εκείνη η ώρα, αγαπητά μου παιδιά, που θα σας υπενθυμίσω για όσους σας αρέσουν οι θεματολογίες του καναλιού και θέλετε να υποστηρίξετε τον George Retro από εδώ πέρα ή τον Γιώργο αλλιώς, ότι μπορείτε να πατήσετε το κουμπί της εγγραφής και το καμπανάκι για να ενημερώνεστε για όλα τα βίντεο και για να ενημερώνεστε γενικά για το χώρο του ποδοσφαίρου αλλά και για θεματολογίες του παρελθόντος. Η Liverpool φέτος, λόγω της Σαουδικής Αραβίας, έχει κάποια πολύ μεγάλα προβλήματα. Της έφυγε ο Φαμπίνιο και ο Χέντερσον, οι οποίοι ήταν σημαντικοί παίκτες στο κέντρο, θα μπορούσαν να ετοιμάσουν την επόμενη γενιά και μετά να φύγουν. Τελικά δεν αρνήθηκαν τις προσφορές, πήγαν, πήραν τα λεφτά και τους οι άνθρωποι. Αλλά η Liverpool έμεινε χωρίς κέντρο και χωρίς προετοιμασία. Ενώ προσπάθησε η Liverpool να πάρει κάποιους ποδοσφαιριστές για να ενισχυθεί, τελικά δεν τα κατάφερε και κατέληξε στο να πάρει έναν 30χρονο ποδοσφαιριστή μιας μέτριας γερμανικής ομάδας. Μιλάω για τον Ουατάρου Έντο, ο οποίος ήρθε από την ομάδα της Στουτγκάρδης. Δεν θέλω να παρεξηγηθώ, κάποτε η Στουτγκάρδη ήταν top of the top, ήταν ομαδάρα. Τώρα όμως δεν είναι και τόσο. Ξέρω, οι κινήσεις του Κλοπ δεν βγάζουν πάντα νόημα και συνήθως τις βλέπουμε μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Αλλά επειδή πολλές δεν του έχουν πετύχει, και θα σας τις δείξω εδώ πέρα κάποιες από αυτές, εντάξει, δεν του έχω και απόλυτη εμπιστοσύνη. Παρ' όλα αυτά πήρε κέντρο, πήρε έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος είναι έμπειρος, το παιχνίδι της Γερμανίας μοιάζει περίπου με εκείνο της Αγγλίας. Και πιθανότατα τον πήρανε για να μπορέσει να προσαρμοστεί πιο γρήγορα. Αν το πάρουμε από αυτή την άποψη, θα συμφωνήσω. Κάνανε πολύ καλά και δώσανε και λιγότερα χρήματα έτσι ώστε να κοιτάξουν του χρόνου να δώσουν περισσότερα για έναν ποδοσφαιριστή που θα τους κάνει σε αυτή τη θέση. Τελευταίο νέο από την Αγγλία, ένα ενδιαφέρον νέο το οποίο εμπλέκει ένα δικό μας παιδί, το Βλαχοδήμο, με τη Manchester United. Οι κόκκινοι, σύμφωνα με τον Φαμπρίτζιο Ρωμάνο, στην κορυφή της μεταγραφικής τους λίστας έχουν τον Βλαχοδήμο, τον τερματοφύλακα της Μπενφίκα. Ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος είχε μία κόντρα με τον προπονητή του, τα πράγματα στην Μπενφίκα δεν ξέρω αν πηγαίνουν και τόσο καλά και αυτό η United το ξέρει. Και γι' αυτό μπορεί να κοιτάξει να τον πάρει λίγο πιο οικονομικά. Βέβαια το οικονομικά και η Μπενφίκα στο θέμα πώληση δεν ταιριάζει και τόσο πολύ, αλλά μπορεί να βρουν κάποια μέση λύση. Θα ήθελα πάντως αρκετά να δω τον Βλαχοδήμο στη Manchester United, δεν θα πω ψέματα. Φεύγουμε τώρα από τα νέα της Αγγλίας για να πάμε στα νέα της Γαλλίας, που δεν είναι και πάρα πολλά, αλλά είναι σημαντικά. Η Paris Saint-Germain ήρθε σε συμφωνία με τον ποδοσφαιριστή Ραντάλ Κολό Μουανί, που αν τον θυμάστε ήταν ένας από τους πρωταγωνιστές του παγκοσμίου κυπέλου. Οι Γάλλοι συμφώνησαν με τον ποδοσφαιριστή σε ό,τι είχε να κάνει με το μισθό του κτλ. Και τώρα το μόνο που τους μένει είναι να συμφωνήσουν με την Eintracht, που άμα τους δώσουν κάμποσα φράγκα δεν θα είναι και ιδιαίτερα δύσκολο. Φεύγουμε τώρα από την περίπτωση του Μουανί για να πάμε. Έλα, Εμπαπέ. Το σκορδεύα μόνον, το χιμό. Ναι, ξέρω, παιδιά, είχα να μιλήσω αρκετό καιρό για τον Εμπαπέ, αλλά πρέπει να μιλήσω κάποια στιγμή γιατί έφτασαν νέες πληροφορίες οι οποίες έρχονται από την Bild. Σύμφωνα λοιπόν με την Bild, η Real Madrid της σχεδιάζει να χτυπήσει τον Εμπαπέ στο τέλος του μεταγραφικού παράθυρου. Έλα, κολομιγάκι. Η ισπανική ομάδα είναι διατεθειμένη να δώσει κάπου στα 120 εκατομμύρια προς το τέλος του μεταγραφικού παράθυρου, για να μην μπορέσει η Paris Saint-Germain πιθανότατα να αντιδράσει, να της έρθει ξαφνικό, να αναγκαστεί να δώσει τον ποδοσφαιριστή τελευταία στιγμή, δεν έχω ιδέα γιατί. Τώρα, το πώς το σκέφτομαι εγώ και το τι διάβασα και από κάποια ισπανικά μέσα. Ο Mbappé αυτόν τον καιρό, αν το έχετε παρατηρήσει, είναι ιδιαίτερα ήσυχος μετά από όλα αυτά που έγιναν με την Paris. Εγώ προσωπικά πιστεύω πως όλη αυτή η ησυχία του Mbappé είναι για να μπορέσει με τη Real Madrid να σχεδιάσει με κάποιο τρόπο την έξοδό του από το σύλλογο. Σύμφωνα και με ισπανικά και με γαλλικά μέσα, ο Mbappé είναι σε επικοινωνία με τη Real Madrid και με τον Florentino Pérez και γι' αυτό δεν είδαμε και κάποια αντίδραση από τον Ισπανικό Σύλλογο. Οπότε πιθανολογώ εγώ πως αυτοί οι δύο κάτι κάνουν πίσω από την πλάτη της Paris έτσι ώστε να μπορέσει ο ποδοσφαιριστής να φύγει. Αν αποδειχθώ σωστός, τι να πω παιδιά, είμαι τελικά ο Transfer Master, δεν ξέρω. Τελευταία ενδιαφέρουσα είδηση για σήμερα είναι ότι ο Λουτσιάνο Σπαλέτη θα είναι ο νέος προπονητής της Εθνικής Ιταλίας.
Ο Σπαλέτη συμφώνησε με την εθνική ομάδα της Ιταλίας και από εδώ και πέρα θα είναι ο νέος της προπονητής μέχρι και το 2026. Να θυμίσω ότι ο πρώην προπονητής της Ιταλίας, ο Μαντσίνη, την παράτησε τελευταία στιγμή, δεν ξέρουμε ακόμα το λόγο, και ο Σπαλέτη πήρε το πρωτάθλημα με την Νάπολη και είπε ότι δεν θα αγωνίζεται για λίγο καιρό. Από ό,τι φαίνεται αυτή η θέση του άρεσε και του δίνει χρόνο να είναι με την οικογένειά του, ό,τι ήθελε δηλαδή. Αυτά λοιπόν ήταν, παιδιά, τα retro news μαζί με τα μεταγραφικά νέα. Είδατε που τελικά δεν σας χάλασε που τα ανέφερα όλα μαζί και έκανα μια σούμα, για να τα έχετε όλα γρήγορα. Όλα τα νέα που θα υπάρχουν από εδώ και πέρα στον ποδοσφαιρικό κόσμο θα αναφέρονται στα retro news. Τώρα για την επόμενη εβδομάδα που παίρνω άδεια δεν ξέρω το πώς θα το παίξω, πάντως θα είσαστε ενήμεροι για όλα. Το πώς θα το παίξω, τι είπα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε άλλο ένα βίντεο του καναλιού. Μέχρι την επόμενη φορά, τα λέμε.